Ξέρετε πάρα πολύ, καλά κατάγεται από την Κύπρο. Σας είχαμε πει από την αρχή της εκπομπής ότι θα έχουμε την πολύ 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 μεγάλη χαρά και τιμή, και είναι τιμή γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν βγαίνουν, δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ. Μας κάνουν λοιπόν την τιμή να θέλουν να βγουν μόνο εδώ στην εκπομπή μας, τα καλά καθούμενα, η οικογένειά της, η μαμά της, η Γεωργία, ο μπαμπάς της, ο Παύλος, ο αδελφός της, ο Κούλης και η ραβωνιαστικιά του. Νομίζω ότι τους έχουμε τώρα στη... Καλημέρα! Νάτι, Νάτι, Νάτι! Συνδεθήκαμε με την Κύπρο. Τι κάνετε? Είστε καλά? Καλά είμαι, καλά είμαι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Και εμείς χαιρόμαστε για την πρόσκληση. Θέλουμε να μας πείτε πώς αισθάνεστε σήμερα. Εντάξει, αισθανόμαστε με περηφάνεια που γιατί... η Μαρία Έλενα έχει περάσει το υλικό και ανυπομονούμε να τη δούμε απόψε το βράδυ. Αυτό νομίζω. Τι έχετε ετοιμάσει για σήμερα, μαμά Γεωργία, εκεί πέρα, τι θα κάνετε? Θα είμαστε στο σπίτι μου. Θα κάνω κάτι εκεί, έφτασα, πίτσε, όλα αυτά, γλυκά. Μαζεύουμε όλοι συγγενείς, φίλοι. Να δούμε τον τελικό. Σήμερα ελπίζω η Μαρία Έλενα να τα δώσει όλα. Θα τα δώσει όλα, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Της έχετε μιλήσει από το πρωί, την έχετε ακούσει? Μας ακούτε? Όχι, σήμερα δεν μιλήσατε ακόμη. Καφίνω τελευταία. Καφίνω να μιλήσουν όλες τις τελευταίες που έχετε στείλει ευχές. Από το πρωί εκεί πέρα τι έχει συμβεί? Έρχονται μηνύματα, σας στέλνουν, σας φέρνουν πράγματα, σας παίρνουν τηλέφωνα? Πώς είναι αυτή η μέρα για σας εκεί στην Κύπρο που περιμένετε πώς και πώς να δείτε το καμάρι σας να εκπροσωπεί την Ελλάδα? Η αλήθεια από τα χθες το βράδυ που μου στέλνουν μηνύματα, όλοι θετικά σκέφτονται, λένε ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα δούμε και τη Μαρία Έλενα, λέει, στην πεντάρα. Λέω τους εγώ, όχι, περιμένετε να πάμε να το πει πρώτα και να δούμε, να φτιάχνει την δεκάρα. Φοβάμαι λίγο, δεν ξέρω γιατί. Τα εγγονάκια σας έχουν προετοιμαστεί. Σήμερα τα εγγονάκια λείπουν, τα πήρε ο μπαμπάς χτες το βράδυ. Θα είναι όμως το απόγευμα μαζί μου. Α, θα τη δούνε τη Eurovision το βράδυ, φαντάζομαι. Θα τα ξενυχτήσετε λίγο. Ναι, σήμερα ναι. Θα ξενυχτήσουν σίγουρα γιατί το θέλουν και ήδη. Θα τα βάλω να κοιμηθούν το μεσημέρι. Αγάπη μου. Και ο μπαμπάς, ο κύριος Παύλος, πώς αισθάνεται σήμερα? Πώς αισθάνεστε, κύριε Παύλο μας, εσείς? Μεγάλη ανυπομονησία για να δούμε πώς θέλετε λίγο. Πιστεύω στο παιδί μου ότι θα πάρει τη θέση μου στην ταξίδι. Όταν πέρασε κύριε Παύλο στον ημιτελικό, τι έγινε εκεί πέρα στην Κύπρο? Πανηγύρια. Κάνατε τραπέζια, κερνούσατε όλο τον κόσμο, πώς το κάνετε? Όλοι οι φίλοι, συγγενείς, μαζεμένοι και το πανηγύρισαμε έξαλλα όταν ακούσαμε το όνομα. Και πέρασε. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ μεγάλη στιγμή αυτή. Έχετε εκεί πέρα, είναι μαζί βέβαια και ο αδερφός ο Κούλης, αλλά είναι και ο Νέφρη εκεί πέρα, η οποία είναι η ρεβωνιαστικιά. Και από ό,τι ξέρω, ο τρόπος με τον οποίο μπήκε σε αυτό το παιχνίδι η Μαρία Έλενα ήταν γιατί εσείς οι δύο κάνατε την αίτηση συμμετοχής της για το The Voice. Στο Voice. Μ' ακούτε, παιδιά? Λέω ότι εσείς αυτοί που ευθύνετε μαζί με τον Κούλη για το γεγονός ότι η Μαρία Έλενα Κυριάκου πήρε την απόφαση να πάει στο Voice. Εσείς κάνατε την αίτηση για να πάει, έτσι δεν είναι? Ναι, όταν ακούσαμε για το The Voice διαφήμιση και με παίρνει τηλέφωνο η πεθερά μου και μου λέει άκουσα τη διαφήμιση εδώ και πιστεύω είναι η κατάλληλη ευκαιρία για τη Μαρία Έλενα για να διαγωνιστεί. Της το κάναμε κρυφά εγώ μαζί με τον αδερφό της. Και η Μαρία Έλενα δεν γνώρισε τίποτα μέχρι που την πήρανε τηλέφωνο και της είπανε «Ξέρεις, σε περιμένουμε για Αθήνα». Και εμείς πιστεύαμε ότι θα βγει πρώτη. Ναι. Στο λέγαμε πάντα. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία της λέγαμε «Θα βγεις πρώτη και θα πάει στο πολύ κακά». Να ρωτήσω κάτι. Ό,τι και όμως έτσι και έγινε. Δεν ξέρω ποιος έχει μιλήσει τελευταίος με τη Μαρία Έλενα, αλλά θέλω λίγο να μας μεταφέρετε. Το κλίμα, δηλαδή, την ψυχολογία της, είναι αισιόδοξη? Μπορεί να μην μιλήσατε σήμερα ή χτες το βράδυ, αλλά σίγουρα έχετε μιλήσει μετά τον ημιτελικό.
Μεταφέρτε μας λίγο τι γίνεται στη Βιέννη, πώς είναι η ίδια, αν έχει τράκ, αν έχει άγχος, αν έχει αγωνία. Η Μαρία γνωρίζει με τον αδελφό της. Θέλετε σήμερα, προχθές. Νομίζω είναι μια χαρά η Μαρία, αισιόδοξη. Ναι, η Μαρία είναι πολύ αισιόδοξη. Έλα, που λες, σε βλέπουμε γιατί είσαι εκτός. Εκπέμπει πολύ θετικά. Κούλη, έλα πιο κοντά γιατί είσαι εκτός πλάνου, να σε βλέπουμε. Έλα πιο κοντά, μπράβο, αυτό είναι, αγόρι μου, έτσι, εκεί. Και τη μαμά Γεωργία να βλέπουμε. Και η μαμά Γεωργία να πάει πιο κοντά. Ελάτε, μαμά Γεωργία, μπράβο, ωραία. Περιμένουμε πολύ αισιόδοξη. Είναι μια πολύ θετική ενέργεια από όλους εκεί πέρα στην Αυστρία. Νομίζω ήταν πολύ θετικά τα σχόλια και μετά την ευθεία πρόβα. Η Μαρία Έλληνα είναι πάντα χωμένη. Έχει τρομερό άγχος, όμως όταν βγαίνει στη σκηνή μεταμορφώνεται. Είναι ένας άλλος άνθρωπος και εκπέμπει μια τρομερή ενέργεια. Είναι πολύ δοτικός άνθρωπος πάνω στη σκηνή και πιστεύω ότι αυτό θα καταφέρει και σήμερα. Εκπέμπει αυτή η δοτικότητά της, τη θετική ενέργεια και όπως βλέπουμε όλοι, ερμηνεύει καταπληκτικά αυτό το τραγούδι. Είναι καταπληκτική τραγουδίστρια και γι' αυτό είμαστε εδώ, επειδή πιστευόμαστε πάρα πολύ στις ικανότητές της. Λες να, Κουλή, λες να κλάψει σήμερα τελικά την ώρα που θα ερμηνεύει το τραγούδι ή όχι, θα κρατηθεί? Συνεχώς μου λέει ότι είναι ένα βήμα πριν κλάψει, σε μια χρόνια κλάψει για να μην πεις. Ναι, όντως. Και μου είπε ότι θα προσπαθήσει να συγκρατήσει τα δάκρυά της, γιατί μπορεί να επηρεάσει την ερμηνεία της. Εγώ της λέω να το κλείσεις, και ότι αν είναι να κλάψει, να κλάψει. Αυτό πιστεύω ότι δείχνει πόσο πολύ το ζεις. Να είναι ο εαυτός της. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει όταν γυρίσει στην Κύπρο, σας έχει πει? Ναι, νομίζω το πρόγραμμα που θέλει να κάνει είναι να δει τα παιδιά της. Κανένα φαγητό σας παρήγγειλε, γιατί θα... Θα ήθελα πάρα πολύ. Α, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Κάθε μέρα που έρχεται, είναι γλωπιτά. Έδωσε παραγγελία σε φαγητό. Να σας ρωτήσω, πόσα άτομα θα μαζευτείτε εκεί το βράδυ, πόσοι θα βρεθείτε μπροστά από μια τηλεόραση να τη βλέπετε? Εντάξει. Τόσο πιο κλειστό γίνεται και το κλειστό το δικό μας είναι περίπου στα 30 άτομα. Α, εντάξει, είναι κλειστό ρε παιδί μου. Είναι πολύ κλειστό. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Έχετε τίποτα αγούρια? Εμείς, ας πούμε, όταν βλέπουμε αγώνες ποδοσφαίρου και θέλουμε να ή μπάσκετ και θέλουμε να κερδίσουμε, κάνουμε τα ίδια πράγματα. Εσείς έχετε τέτοια που κάνετε εκεί πέρα για να πάνε όλα καλά? Όπως είδατε, ας πούμε, τον ημιτελικό, έτσι στις ίδιες θέσεις να κάτσετε και στον τελικό, να φάτε τα ίδια πράγματα, κάνετε τέτοια? Η αλήθεια να λέγεται, να πω την αλήθεια, τι κάνω? Ναι! Ναι! Είναι η Παναγία συνέχεια. Αγάπη μου, έχει την ώρα που να ξεκινήσει. Άκουσα το ύμνο της Παναγίας μέχρι την ώρα που να τελειώσει και πιστεύω ότι η Αγία Παντάνασα θα είναι δίπλα της ακόμα μια φορά. Να αντιθέσω ότι η Μαρία Λέλα που λέει καθόλου πολιτική. Δεν έχει κάτι που κάνει συνεχώς η Ευρωβουλευτρία, ούτως ώστε να είναι γούρι. Δεν έχει κάτι. Εσείς, μπαμπά, έχετε κάτι? Θα κάνετε κάτι την ώρα που θα είναι η Μαρία Έλενα στον αέρα και θα εκπροσωπεί την Ελλάδα? Όχι. Πάντα πριν να τραγουδήσει. Πάντα. Βγαίνουν σε κάποια ανεπιτυχία. Ναι. Στον Άγιο Ξενοφόντα. Έχετε πάει σήμερα? Θα κάνουμε σήμερα. Δεν έχετε πάει ακόμα, θα πάτε στον Άγιο Ξενοφόντα, ε? Να πάει να τραγουδήσει, το θεωρούμε ένα απαραίτητο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χωρίς την βοήθεια του Αγίου, πιστεύω ότι δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι. Πρέπει να πάμε να προσκυνήσουμε, να παρακαλέσουμε και να δούμε, να στηθούμε καλή επιτυχία. Αύριο θα επιστρέψεις
στην Κύπρο, η Μαρία Έλενα. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο πρόημο με την έννοια ότι πρέπει να δούμε και τα αποτελέσματα. Γιατί αν έχει γίνει αυτό που όλοι ελπίζουμε, να έχει την τύχη του The Voice, θα πρέπει, δεν ξέρω. Μένει εκεί. Θα μείνει σίγουρα κάποιες μέρες και θα γυρίσει τη Δευτέρα στην Αθήνα λογικά και μετά στην Κύπρο. Τι είπες Κούλη? Ας ελπίσουμε όλοι να αργήσει να πει. Ναι, βέβαια. Αυτό. Εμείς θέλουμε να σας πούμε. Θα πάτε εσείς εκεί να τη βρείτε. Θα φεύγουν delivery τα φαγητά από την κουζίνα σας και θα πηγαίνουν κατευθείαν στη Βιέννη. Θα γίνει εκεί πέρα της Κύπρου, θα γίνεται. Δηλαδή θα μυρίζουν τα υπέροχα φαγητά από παντού. Να σας πω κάτι. Εμείς επειδή είχαμε τη χαρά, σας είναι παιδί σας, είναι αδελφή σας, την ξέρετε καλά. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή μας δύο φορές τη Μαρία Έλενα και μάλιστα την τελευταία φορά λίγο πριν φύγει για τη Βιέννη. Θέλουμε να σας δώσουμε συγχαρητήρια γιατί έχετε ένα υπέροχο παιδί, ένα πάρα πολύ γλυκό πλάσμα, μια απίθανη ταλαντούχα καλλιτέχνηδα. Πρέπει να είστε πολύ περήφανοι για την κόρη σας και για όλα αυτά που έχει καταφέρει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να σας ευχηθούμε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και για την Ελλάδα και για την Κύπρο και να σας ευχαριστήσω εγώ προσωπικά που δεχτήκατε να εμφανιστείτε στην εκπομπή ενώ ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που ούτε το προτιμάτε ούτε το κάνετε. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά και βέβαιως και όλοι οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Καλή επιτυχία Κύπρο. Μαρία Έλενα, καλή επιτυχία Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η οικογένεια.